Πήραμε μια εικόνα, παρότι εντάξει, πληροφόρηση που έχουμε και από τους εργαζόμενους και από την τοπική κοινωνία είναι ότι ενώ πρόκειται για έναν, έτσι τουλάχιστον εξωτερικά, έναν χώρο που είναι καινούριος και θα μπορούσε να στεγάσει υπηρεσίες ενός πολύ ισχυρού δημόσιου νοσοκομείου που δέχεται δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά και μάλιστα από γειτονικούς νομούς, δεν αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία γιατί είναι ένα πολύ υποστελεχωμένο νοσοκομείο. Βέβαια, αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα που αφορά μόνο στην Εύβοια και στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Είναι παντού στη χώρα, σε όλα τα νοσοκομεία, είτε είναι στην πρωτεύουσα, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι σε οποιαδήποτε ακριτική νησιωτική περιοχή. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Καμία επένδυση στη δημόσια περίθαλψη. Αυτή η πολιτική στόχευση της Μητσοτάκης ΑΕ κυρώθηκε και επικυρώθηκε με αυτό τον νόμο που πέρασε την περασμένη εβδομάδα μόνο με τις κυβερνητικές ψήφους, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που στην ουσία βάζει τα φόπλακα σε αυτό που γνωρίζουμε ως δημόσιο νοσοκομείο και ως ΕΣΥ από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και μετά. Δεν θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος στην πράξη. Και σίγουρα θα αλλάξει ο νόμος, θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Οι ζημιές είναι τόσο καταστροφικές που για να μπορέσουν να επιλωθούν αυτά τα τραύματα θα θέλει πάρα πολύ δουλειά και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από όταν αναλάβαμε το 2015. Χωρίς δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν μπορείς να έχεις έναν ισχυρά θεμέλια σε αυτό που λέμε δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Είδαμε και σήμερα μητέρες που φέρνουν τα παιδιά τους στον παιδίατρο, στα ΤΕΠ, ακριβώς γιατί είναι υποστελεχωμένες οι πρωτοβάθμιες δημόσιες δομές υγείας στην Εύβοια. Γιατί δεν, ενώ υπήρχε σχεδιασμός να γίνουν ακόμα δύο τόμοι, έγιναν μόνο δύο τόμοι και αυτές επίσης έμειναν υποστελεχωμένες. Άρα, και αυτό το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο, ισχυροποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, του δημόσιου χαρακτήρασης, διπλασιασμός των τόμων, καλοπληρωμένοι γιατροί, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Αν δεν έχει κίνητρο την ανταμοιβή του ο νέος γιατρός, δεν θα επιλέξει ποτέ να έρθει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και ιδίως ένα περιφερειακό δημόσιο νοσοκομείο.